The rule of law system uh, is functional here and uh, give a decision that is not so surprising for me. Uh, I actually uh, expected this result, this decisions, because I always have trust in civilian, uh, judicial and system of rule of law. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση του Μπουλέν Κενέ. Μετά την τελεσίδικη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τη Σουηδία να απορρίψει το αίτημα του Ερντογάν να απελαθεί στην Τουρκία.

Process. Το Ανώτατο Δικαστήριο τη Σουηδία έκρινε ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια στην απέλαση του δημοσιογράφου, πρώην διευθυντή σύνταξη τη αγγλόφωνη έκδοση τη εφημερίδα Ζαμάν, εξαιτία τη πολιτική φύση των κατηγοριών που τον βαρύνουν στην Τουρκία. Ο Μπουλέτ Γενέ είχε μιλήσει στο Όπεν και αμέσω μετά την απόφαση έκδοση του Μαχμούτ Τάτ από τη Σουηδία στην Τουρκία, του πρώτου πολίτη που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματο τη Άγκυρα. Uh, as uh, the bargaining or negotiation process with this uh, evil they uh, uh, about uh, NATO uh, uh, membership, it gave a uh, very, very, very uh, false or wrong or, or bad uh, image uh, about Cividon. Ο Μαχμού Τάτ είχε καταδικαστεί στην Τουρκία σε φυλάκιση 6,5 ετών, ω μέλο του ΠΚΚ, μια οργάνωση που θεωρείται τρομοκρατική από την Άγκυρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έφτασε στην Σουηδία το 2015 και υπέβαλε αίτηση ασύλου, η οποία όμω μετά από τι τουρκικέ πιέσει απορρίφθηκε. Τώρα η Τουρκία ζητά να εκδοθούν και άλλα μέλη του ΠΚΚ και του ΦΕΤΟ για να πει ναι στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Is uh, stigmatizing and uh, defaming and labeling anybody who has some critical views or critical stance against this despotic islamofascist regime.